Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του τόπου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, όπως και τις προσπάθειες που καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για μια κοινή συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον κύριο Τατάρ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα, όπως επίσης και για την συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά και την συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έγινε η ανταλλαγή απόψεων με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας εν ώψη της μετάβασης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της συνάντησης που θα πραγματοποιήσει με τον Γενικό Γραμματέα στις 23 Σεπτεμβρίου νωρίς το απόγευμα. Το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας επανέλαβε την στήριξη του στις προσπάθειες που καταβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου από το σημείο που έχουν διακοπεί. Σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει την επικοδομητική στάση που η Κυπριακή Δημοκρατία επιδεικνύει, προσερχόμαστε στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο την επίτευξη περαιτέρω κινητικότητας και με ελπίδα να έχει θετική κατάληξη η νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για μια κοινή συνάντηση. Προσπάθεια που ενισχύουμε, χαιρετίζουμε, αλλά και με τις πρωτοβολίες που αναλαμβάνουμε υποβοηθούμε. Εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο, προτάσσουμε το διεθνές δίκαιο και την νομιμότητα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο δίκαιο των θέσεών μας και των επιδιώξεών μας, αλλά και στο ωφέλιμο της προσέγγισής μας. Επιστρατεύουμε την ενεργό διπλωματία και αξιοποιούμε κάθε ιδιότητα και μέσο που έχουμε στην διάθεσή μας. Κύριε Εκπρόσωπε, ο Γενικός Γραμματέας στο Κύπρο σημαίνει ότι γίνονται πολιτικοσκοπήσεις για διάρρηξη των διεξόδων. Αυτές οι πολιτικοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή εστιάζονται στην Τριμερή ή υπάρχει κάτι άλλο στην Ορία? Αυτό που, όπως είναι γνωστό, το έχει δηλώσει άλλωστε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό που εστιάζεται η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, πρέπει να το προτάξουμε, είναι για την εξαγωγή μιας κοινής συνάντησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως είναι γνωστό, η δική μας απάντηση ήταν εκ των προτέρων θετική και είναι θετική. Ευελπιστούμε με την κοινή συνάντηση, με την συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί, να υπάρξουν εξελίξεις. Όσον αφορά το καλώδιο, υπάρχει ενδιαφέρον τελικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και αυτό έχει μεταφερθεί στον ΑΔΜΙΕ? Να σας θυμίσω ότι με την Εθνική Εταιρεία Ενέργειας του Αμπουτάμπι έχει υπογραφεί μνημόνιο συναντήληψης τον περασμένο Δεκέμβριο μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΑΔΜΙΕ. Έχει συσταθεί και ομάδα εργασίας, η οποία συνεδρίαζε και συνεδριάζει τακτικά. Ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς συνεχίζουμε είναι τις συζητήσεις μαζί με την ελληνική πλευρά, οι οποίες συνεχίζονται εντατικά. Όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει, έχει επιτευχθεί πρόοδος μέσα από αυτή τη συζήτηση. Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία όλων των μερών την περασμένη Τρίτη στην Κύπρο ήταν μια και χρήσιμη και επικοδομητική συνάντηση για να μπορέσουν να τεθούν όλα τα ζητήματα και όλα τα ζητούμενα με μια ενιαία ανάγνωση. Και άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα θα μεταβεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αθήνα, όπου θα έχει και συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ασφαλώς ένα εκ των βασικών θεμάτων το οποίο θα συζητηθεί θα είναι και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Είμαστε σε ακτήρα συμφωνίας, κύριε Εκπρόσωπε, ή βλέπει η Λευκοσία ότι υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να καταλήξουν? Όπως έχω πει, έχει επιτευχθεί πρόοδος. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα έργο της μεγάλης στρατηγικής σημασίας, όπως είναι αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ένα έργο του Βεληνικούς της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως είναι αυτό που συζητάμε, χρειάζεται και χρήζει της δέουσας επιμέλειας, της κάθε σαφήνειας και ευκρίνειας που μπορεί να επιδευθεί σε όλα τα σημεία, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι και το έργο θα μπορέσει να προχωρήσει ομαλά, αλλά θα είναι κυρίως προς όφελος του Κύπρου καταναλωτή. Χρονοδιαγράμματα ενδεχομένως, διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απουσιάσει και αρκετές ημέρες και στη Νέα Υόρκη, αμέσως μετά από την συνάντηση του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μας πιέζει? Δεν υπάρχουν πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Βέβαια, ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Εμείς αυτό το οποίο στοχεύουμε είναι το συντομότερο δυνατόν να μπορέσει να υπάρξει η κατάληξη σε αυτά που συζητούνται.
Και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και ως προς την συνέχεια, ως προς την περαιτέρω πρόοδο του έργου. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το οποίο αναγνωρίζεται από όλα τα μέρη είναι ότι η δική μας προσήλωση στην αποσαφήνιση εκείνων των σημείων είναι ωφέλιμη ως προς την όλη διαδικασία. Έχει ξεκαθαριστεί το θέμα με το γεωπολιτικό ρίσκο και επιβεβαιώνεται το σημείο στο προσχέδιο που κάνει αναφορά ότι θα είναι εξιμισία σε ένα ψηφικό στο σημείο που το έργο. Ας μην προτρέχουμε. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνω είναι ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος. Να κάνουμε λίγη υπομονή. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι η υπευθυνότητα με την οποία προσεγγίζουμε αυτό το ζήτημα έχει αποτέλεσμα και νομίζω ότι η εμπειρία μας ως χώρα σε τέτοιου είδους μεγέθους έργα αποδεικνύει, είναι αυταπόδεικτο το γεγονός ότι θα πρέπει να βλέπουμε με κάθε λεπτομέρεια κάθε σημείο να μην υπάρχει καμία ασάφεια επικοδομητική ίνη και αυτό θα είναι προς όφελος και του έργου αλλά και της χώρας μας. Τώρα στο Κύπριακό Περιστέχο, ορατόχνο διαγράμμα για την κοινή συνάντηση που είναι για το με τον Γενικό Γραμματέα υπάρχει μαρκηρευτός, επειδή γίνονται αναφορές για δεύτερο μισό Οκτωβρίου, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που λένε ότι ενδέχεται ο ΙΕ να περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο πολιτικό σκηνικό εξωτερική πολιτική από πλευρά του Ευρωπαϊκού για να κάνει το επόμενο βήμα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο μπορούμε να βλέπουμε για μια τριμερή. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς έχουμε απαντήσει θετικά σε όποια ημερομηνία έχει τεθεί. Και αυτή είναι η απάντησή μας και αυτή θα είναι η απάντησή μας, ότι είμαστε στην διάθεση του Γενικού Γραμματέα όποτε ο ίδιος κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να συγκληθεί αυτή η κοινή συνάντηση. Η απάντησή μας εκ των προτέρων είναι θετική, πάντοτε σύμφωνα και με το πρόγραμμα του ίδιου του Γενικού Γραμματέα αλλά και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα που έχετε αναφέρει ως προς την παράμετρο εννοώ των εκλογών των ΗΠΑ. Εμείς αυτό το οποίο θεωρούμε, και άλλωστε σας θυμίζω ότι εδώ και καιρό ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ίδιος είχε κοινοποιήσει αυτή την βολιδοσκόπηση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κοινή συνάντηση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Είναι το πρώτο αυτονόητο βήμα. Είναι το πρώτο αυτονόητο βήμα για να μπορέσει να γίνει η απαραίτητη ανταλλαγή απόψεων ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η παράθεση των όποιων προβληματισμών. Και ναι, είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι το συμφωνημένο πλαίσιο, η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να απαντήσει στους όποιους προβληματισμούς των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας αλλά και των Ελληνοκύπριων συμπατριωτών μας. Εμείς αυτό που λέμε, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων του, είναι ότι αυτή η κοινή συνάντηση θα είναι προς όφελος, θα είναι μια ωφέλιμη και είναι μια αυτονόητη συνάντηση που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Και ελπίζουμε ειλικρινά το κατοχικό καθεστώς, η Τουρκία να αναθεωρήσει την στάση της και να επιτευχθεί αυτή η κοινή συνάντηση το συντομότερο δυνατόν.